Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Άγγελο Συρίγο, ο οποίος είναι υφυπουργός παιδείας, αλλά όλη στην Ελλάδα και στην Κύπρο τον ξέρουμε ως έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τις διεθνείς σχέσεις. Είναι και καθηγητής φυσικά διεθνούς δικαίου. Κύριος Συρίγος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Έλλης. Θα αποφύγω τους χαιρετισμούς, διότι δεν ξέρω πολλά πρόσωπα που βρίσκονται στην αίθουσα. Θα ευχαριστήσω θερμά την Ολομέλεια των Πρόεδρων των Δικηγορικών Συλλόγων και το φίλο και παλαιό συμβητή Δημήτρη Βερβεσό για την πολύ ευγενική πρόσκληση. Να ευχαριστήσω τον κύριο Κληρίδη στο πρόσωπο του οποίου ευχαριστούμε το Παγκύπριο Σύλλογο, Δικηγορικό Σύλλογο, για τη θερμή φιλοξενία. Ωραία. Και αρχίζουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μια μικρή αναδρομή, να δούμε πώς ξεκινάνε όλα και πώς προχωράμε βηματάκι-βηματάκι. Νοέμβριος 1973. Έχουμε την Τουρκία, δεν ξέρω, φαίνεται το χάρτης καλά από κάτω. Ωραία. Έχουμε την Τουρκία, λοιπόν, η οποία διεκδικεί, Νοέμβριος 1973, περιοχές οι οποίες εκτείνονται ως τη μέση του Αιγαίου. Είναι οι σκιαγραφημένες περιοχές. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Πώς συνεχίζουμε. 1974. Η Τουρκία, την ίδια ώρα που επιτίθεται και καταλαμβάνει το 38% της Κύπρου, όχι ψέματα, είμαστε στον πρώτο Ατήλα ακόμη, βγάζει μια ανακοίνωση και λέει ότι η περιοχή αυτή με το κόκκινο είναι μια περιοχή η οποία πρέπει να ελέγχεται στο τουρκικό, από το FIR της Κωνσταντινουπόλεως, όχι από το FIR της Αθήνας, το οποίο είναι η μπλε γραμμή που βλέπετε εδώ πέρα. Αυτό είναι 1974. Συνεχίζουμε, πάμε στο 1978, η Τουρκία το προχωρά ένα βήμα παρακάτω, σου λέει γιατί μόνο το FIR να διεκδικώ, και εμφανίζει έναν χάρτη ο οποίος διεκδικεί το μισό περίπου Αιγαίο ως ζώνη για έρευνα και διάσωση. 1978. Περνάνε τα χρόνια, φτάνουμε στο 1996 και η Τουρκία δημιουργεί την κρίση των ημείων. Στην κρίση των ημείων μας λένε διάφορα, μας λένε ότι διεκδικούν ένα πολύ μεγάλο αριθμό νησιών. Κάποια στιγμή η Τσιλέρ, τότε πρωθυπουργός μας, είχε πει ότι διεκδικούσε μέχρι και 3.000 νησιά στο Αιγαίο. Μετά τώρα το έχουν κατεβάσει στα 18 νησιά και αυτά τα νησιά είναι νησιά κατοικημένα, όπως βλέπετε, τις Ινούσες, τους Φούρνους, τους Αρκιούς. Μιλάμε για νησιά τα οποία έχουν συνολικά πάνω, τα νησιά που διεκδικούνται, έχουν συνολικά πάνω περίπου 2.000 κατοίκους. Και φτάνουμε στο 2004. Τα προηγούμενα σε γενικές γραμμές που σας έδειξα τα ξέρατε. Πάμε λίγο στο 2004. Στο 2004 η Τουρκία με μια ρηματική διακοίνωσή της λέει ότι η Κύπρος δεν μπορεί να επεκταθεί δυτικότερα του μεσημβρινού 32-16-18. Είναι αυτό το σημείο εδώ πέρα. Δεν μας προσδιορίζει μέχρι ποιο σημείο φτάνει, αλλά λέει ότι η Κύπρος δεν μπορεί να προχωρήσει δυτικότερα αυτού του σημείου. Περνάμε μερικά χρόνια, φτάνουμε στο 2009 και εκεί πέρα έχουμε μια δεύτερη τουρκική διεκδίκηση, η οποία είναι αυτό με το κόκκινο. Προσέξτε, η πρώτη το 2004 εδώ, η δεύτερη, πρώτη και δεύτερη για την Ανατολική Μεσόγειο. Φύγαμε από το Αιγαίο, εντάξει. Στο Αιγαίο έχουμε πολλές που μαζεύουμε. Δεύτερη λοιπόν έχουμε εδώ πέρα που διεκδικεί ένα περίεργο κομμάτι το οποίο βρίσκεται σε τμήμα της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, σε τμήμα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ένα μικρό τμηματάκι από την Κυπριακή ΑΟΣ. Αυτό λένε οι χάρτες που δημοσιεύτηκαν τότε στην επίσημη τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως. Το 2011 ξεκινούν οι έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΣ και η Τουρκία ανακοινώνει μία οριοθέτηση, όπως την αποκαλεί, με τα κατεχόμενα. Στην πραγματικότητα είναι οριοθέτηση με τον εαυτό της. Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα εξαιρετικό παράδειγμα πώς η Τουρκία αντιλαμβάνεται τις οριοθετήσεις. Γιατί η Τουρκία συμφώνησε με τον εαυτό της πώς θα κάνει την οριοθέτηση στην περιοχή των κατεχομένων.
Το ανέφερε νομίζω ο κύριος Χριστοδουλίδης προηγουμένως, ότι μειώνεται η περιοχή της Κύπρου. Αν λάβουμε υπόψη τις τουρκικές θέσεις, η Κύπρος έχει το 48%, 44%. Είναι ενδεικτικό, κόβουν αυτό το σημείο, το πράσινο είναι η μέση γραμμή και αυτό που έχει δηλώσει η Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό με τη διακεκομένη γραμμή είναι το σημείο που δίνει μέσα στην καλοσύνη της η Τουρκία στην Κύπρο. Φτάνουμε στο 2012. Στο 2012 αλλάζουν τα πράγματα. Έχουμε επίσημη διεκδίκηση ανατολικά του 28ου μεσημβρινού μέχρι τον 32ο μεσημβρινό. Βλέπετε εδώ πέρα. Διεκδικεί δηλαδή όλο αυτό εδώ το κομμάτι. Και το 2020, το Μάρτιο, δύο ημέρες πριν την εθνική μας επέτειο, η Τουρκία καταθέτει στον ΟΗΕ επισήμως έναν χάρτη, ο οποίος είναι αυτός που βλέπετε. Δείχνει την περιοχή της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Τα ελληνικά νησιά έχουν μόνον χωρικά ύδατα και η Τουρκία διεκδικεί επισήμως όλο αυτό το κομμάτι της Ανατολικής Μεσογείου ως δική της υφαλοκρηπίδα. Και το 2019, αυτός ο χάρτης κατατέθηκε το 2020, ένα χρόνο πιο πριν, το 2019, πίσω από την πλάτη του Ερντογάν, είχε εμφανιστεί αυτός ο χάρτης, η γαλάζια πατρίδα. Για ποιο λόγο μας ενδιαφέρει η γαλάζια πατρίδα? Είναι μία ακόμη διεκδίκηση της Τουρκίας? Είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που βλέπαμε προηγουμένως που διεκδικεί στο Αιγαίο? Όχι, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Η γαλάζια πατρίδα είναι στρατηγική. Δεν είναι μία ακόμη διεκδίκηση. Δεν ήρθε απλώς να προσθεθεί στο μεγάλο κατάλογο των ελληνοτουρκικών διαφορών. Η γαλάζια πατρίδα ενσωματώνει όλες τις προηγουμένες διεκδικήσεις και προσφέρει τη δυνατότητα για νέες. Τι μας λέει αυτή η στρατηγική διαστρατηγική της γαλάζιας πατρίδας? Μας λέει ότι η Τουρκία είναι ένα υπηρωτικό κράτος που ως υπηρωτικό κράτος εξαφανίζει τα δικαιώματα των νησιών που βρίσκονται εντός 200 μιλίων από τις ακτές της. Για να μπορέσει κάποιο νησί να διεκδικήσει θαλάσσιες ζώνες πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 400 μίλια μακριά. Γιατί οτιδήποτε είναι εντός αυτής της αποστάσεως εκμηδενίζεται από την τουρκική υφαλοκρηπίδα. Μόνον οι υπηρωτικές ακτές ενός άλλου κράτους μπορούν να διεκδικήσουν θαλάσσιες ζώνες. Και εκτός λέει αν είμαστε αρχιπελαϊκό κράτος, η Ελλάδα δεν είναι αρχιπελαϊκό κράτος, οπότε δεν μπορεί να διεκδικήσει υφαλοκρηπίδα βάσει των νησιών της. Έτσι, κατά την Τουρκία, το Αιγαίο χωρίζεται στη μέση. Αυτό το οποίο βλέπετε εδώ πέρα. Χωρίζεται στη μέση, διότι όλα αυτά τα καημένα τα νησάκια δεν έχουν δικαιώματα. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε κάτι τέτοιο. Το είχαμε ξανακούσει και κατά τη δεκαετία του 1970. Ήταν τότε η θεωρία της φυσικής προεκτάσεως, natural prolongation όπως λεγόταν στα αγγλικά, η οποία προεργόταν από μια κατά γνώμη μου ατυχή απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου για την υπόθεση της Βόρειας Θάλασσας. Δεν το έλεγε τότε τη θεωρία αυτή της φυσικής προεκτάσεως μόνο η Τουρκία, το έλεγαν και άλλα κράτη, απερίφθη στη συνέχεια από το Διεθνές Δικαστήριο. Έτσι, η Τουρκία έμεινε χωρίς επιχείρημα. Εμπνεύστηκε τη γαλάζια πατρίδα. Οι εμπνευστές της δημιουργούν κάτι καινοφανές. Καταρχάς, επιδεικνύουν παχυλή άγνοια ως προς τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου, ως προς τις εργασίες που έγιναν στην τρίτη συνδιάσκεψη για το δίκαιο της θάλασσας, οι οποίες μίλησαν ευθέως για τα δικαιώματα νησιών που υπάρχουν επί της υφαλοκρηπίδας, και προσπαθούν παρουσιάζοντας κάποιους χάρτες και λέγοντας κάτι ομιχλώδη περί διεθνούς δικαίου να δείξουν ότι έχουν κάποια σχέση με το διεθνές δίκαιο. Δεν τους ενδιαφέρει όμως αυτό. Τους ενδιαφέρει ως δόγμα, διότι βασισμένη σε αυτό το δόγμα η Τουρκία προχώρησε στις εξής προτάσεις. Εδώ πέρα βλέπουμε τις οριοθετήσεις τις οποίες έκανε η Κύπρος με τα γειτονικά της κράτη. Εδώ είναι τα όρια της Κύπρου με την Αίγυπτο το 2003, με το Ισραήλ το 2010 και με το Λίβανο το 2007.
Έρχεται λοιπόν η Τουρκία, βασισμένη σε αυτή την αντίληψη της γαλάζιας πατρίδας, και λέει το εξής. Τι είναι η Κύπρος? Ένα νησί είναι η Κύπρος. Μας είναι αδιάφοροι. Επομένως, λέει στην Αίγυπτο, κακώς υπέγραψες συμφωνία με την Κύπρο και τα όρια είναι αυτή εδώ η πράσινη γραμμή. Θα θεωρήσεις ως άκυρη τη συμφωνία που έκανες με την Κύπρο και θα υπογράψεις μια συμφωνία μαζί μου. Η συμφωνία θα βασίζεται στη μέση γραμμή από τις υπηρετικές ακτές, από την μία και από την άλλη πλευρά. Άρα θα κερδίσεις αυτό εδώ το κομματάκι που είναι με κίτρινο. Προσέξτε, αυτοί οι χάρτες δεν είναι θεωρία, εμφανίζονται επισήμως από το 2011 και μετά. Ακολούθως λέει το ίδιο πράγμα στο Ισραήλ. Του λέει, κακώς υπέραψες με την Κύπρο, που είναι νησί όπως είπαμε, συμφωνία που φτάνει εδώ πέρα κάτω, εδώ που είναι η πράσινη γραμμή, θα υπογράψεις μια συμφωνία μαζί μου και θα κερδίσεις όλο αυτό το χώρο που είναι με κίτρινο. Προσέξτε, εδώ είναι ενδιαφέρον να δείτε ποιες ακτές βρήκε η Τουρκία, γιατί για να μπορέσεις να υπογράψεις συμφωνία πρέπει να έχεις αντικριστές ακτές. Είναι ενδιαφέρον πού εντόπισε η Τουρκία τις αντικριστές ακτές. Τις εντόπισε σε ένα κομματάκι ανάμεσα στα Δωδεκάνησα για να μπορέσει να πει αυτές τις απιθανότητες με το Ισραήλ. Το ίδιο πρότεινε και στο Λίβανο με την ίδια λογική. Πάλι ο Λίβανος, αν απέριπτε τη συμφωνία με την Κύπρο, θα κέρδιζε αυτό το κομμάτι. Και την ίδια περίοδο, τότε το 2011, κατατίθεται ένας περίεργος χάρτης. Είναι αυτός ο χάρτης, ο οποίος δείχνει να αγνοεί όλα τα νησιά εδώ πέρα, να λαμβάνει υπόψη τις υπηρετικές ακτές της Τουρκίας και της Λιβύης, και αντί η οριοθέτηση να γίνεται μεταξύ της Κρήτης και της Λιβύης, η οριοθέτηση να γίνεται μεταξύ των αντικριστών ακτών Τουρκίας-Λιβύης, σε αυτό εδώ το σημείο. Όταν τον είδαμε το χάρτη του 2011, πρέπει να σου ομολογήσω, καγχάσαμε. Λέμε, τι απιθανότητες είναι αυτές. Το 2019 βέβαια, υπεγράφει ένα τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο είναι ακριβώς σε αυτή εδώ την περιοχή που βλέπετε. Εδώ είναι τα όρια του τουρκολιβικού μνημονίου. Αυτή είναι η ελληνική υφαλοκρηπίδα βάσει της μέσης γραμμής. Είναι για τα καλά εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί τούτου. Ως απάντηση, η Ελλάδα προχώρησε σε μια συμφωνία με την Αίγυπτο, η οποία βασίστηκε στη μέση γραμμή, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως τα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη, στην προκειμένη περίπτωση την Κρήτη, την Κάσο, την Κάρπαθο και ένα τμήμα της Ρόδου, και υπέγραψε μια συμφωνία που κατ' ουσίαν περιλαμβάνει όλο το χώρο του τουρκολιβικού μνημονίου. Σταματάω εδώ με αυτό το χάρτη. Θα σας πω δύο πράγματα. Αυτός είναι ο χάρτης, δείχνει το πανόραμα των τουρκικών διεκδικήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Βλέπετε εδώ πέρα τι έχουμε στο Αιγαίο από το 1973-1974. Βλέπουμε όλες αυτές τις διεκδικήσεις που υπάρχουν από τη δεκαετία του 2000. Βλέπουμε τις περιοχές που διεκδικούν, τα κατεχόμενα, η Τουρκία για λογαριασμό των κατεχομένων υποτίθεται, βόρεια, ανατολικά και νότια της Κύπρου. Αυτή ουσιαστικά είναι η περιοχή που διεκδικεί η Τουρκία για λογαριασμό της. Κυρίες και κύριοι, από το 1974 και μετά έχουμε ένα τραπέζι το οποίο η Τουρκία γεμίζει με καινούριες διεκδικήσεις. Αυτό συνεχιζόταν σταθερά και συνεχίζεται μέχρι και τώρα με μία διαφορά. Η στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας δίνει τη δυνατότητα στην Τουρκία να διεκδικεί εκτός διεθνούς δικαίου, αλλά με τη λογική της ισχύως, όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι το Lebensraum που έλεγε ο Χίτλερ. Είναι ο ζωτικός χώρος που χρειάζεται η Τουρκία γύρω της. Αυτό είναι αυτό το πράγμα. Και βάσει αυτού διεκδικεί όλα αυτά. Δεν βασίζεται καθόλου στο διεθνές δίκαιο. Στόχος της. Ως προς την Ελλάδα, ο στόχος της είναι να σύρει τη χώρα σε διαπραγμάτευση εφόλης της ύλης, ακόμη και για θέματα επιπαραδείγματι, εάν η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, τα Δωδεκάνησα, η Λίμνος, η Σαμοθράκη είναι ελληνικές.
Αυτός είναι ο στόχος της. Ως προς την Κύπρο να επιβεβαιώσει πως δεν μπορεί να γίνει εκμετάλλευση υδρογων ανθράκων χωρίς να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας. Είναι προφανές βέβαια στην αντίληψή της ότι η Τουρκία αντιλαμβάνεται την Κύπρο, τις σχέσεις Ελλάδος-Κύπρου, όπως τις δικές της σχέσεις με τα κατεχόμενα. Δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι πρόκειται για ένα άλλο κράτος, ότι έχει τη δική του πολιτική, όλα αυτά τα πράγματα. Θεωρεί ότι είναι άθυρμα της Ελλάδος. Δηλαδή κάνουμε ό,τι θέλουμε, υποτίθεται, οι Ελλαδίτες στην Κύπρο και επιβάλλουμε την άποψή μας στην κυπριακή κυβέρνηση. Ό,τι ακριβώς συμβαίνει δηλαδή με την Τουρκία και τα κατεχόμενα, το μεταφέρει στο περιβάλλον της Κύπρου. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν βλέπει η ενιαία Ελλάδα και Κύπρο και στο ερώτημα το οποίο ακούω πάρα πολύ συχνά, εάν θα πάμε σε θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, η απάντησή μου είναι η εξής. Εκτιμώ ότι όσο περνάνε οι μέρες και οι εβδομάδες και θα πλησιάζουμε προς τις τουρκικές εκλογές, θα αυξάνει ο κίνδυνος επεισοδίου, χωρίς όμως να είναι αυτό η επιδίωξη της Τουρκίας. Η Τουρκία είναι, όπως λέμε, ο ενδεχόμενος δόλος. Η Τουρκία αποδέχεται ότι πυροβολώντας προς το μέρος μας εντός εισαγωγικών μπορεί να σκοτώσει κάποιον, αλλά δεν είναι ο στόχος της αυτός. Ο στόχος της είναι να μασύρει σε μια διαπραγμάτευση εφόλης της ύλης. Πιθανότατα, όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές, και επειδή είναι αυτή η φύση του Ερντογάν, θα έχουμε πολλές παράλληλες κρίσεις. Δηλαδή, θα έχουμε μια κρίση νοτίως της Κρήτης, με πιθανή προσπάθεια για έρευνες από το Roots Race. Θα έχουμε το γεωτηρητικό σκάφος Αμπντούλ Χαμίτ κάπου ανάμεσα στη Ρόδο και στην Κύπρο να προσπαθεί να κάνει γεώτρηση. Υπενθυμίζω ότι έκανε 6 γεωτρήσεις η Τουρκία εντός της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ήταν ανεμική, να μην την πω εξαιρετικά απογοητευτική. Δημιούργησε ένα σώμα κυρώσεων, αλλά στην πραγματικότητα η επιβολή του αφορούσε σε κάποια αδιάφορα πρόσωπα στο τέλος της ημέρας που δεν έπαιζαν κάποιο ρόλο ως προς την, να συγκρατηθεί η Τουρκία. Θα έχουμε μια τρίτη κρίση που θα σχετίζεται με την αποστρατικοποίηση των ανατολικών νησιών του Αιγαίου. Είναι κάτι που η Τουρκία επιμένει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Και θα έχουμε και μια τέταρτη κρίση με το μεταναστευτικό, η οποία πάλι κατά την εκτίμησή μου θα είναι κυρίως επικοινωνιακής φύσεως. Δείτε τρία γεγονότα που συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες, γεγονός τις τελευταίες μήνες. Το ένα ήταν με τους περίφημους 32 πρόσφυγες πάνω στην νησίδα στον Εύρο και το παιδάκι που πέθανε, δεν πέθανε και όλα αυτά, δημιουργεί εντύπωση. Το δεύτερο ήταν ένα περιστατικό που έγινε πριν από 4-3 εβδομάδες περίπου. Οι Τούρκοι έστειλαν ένα φουσκωτό το βράδυ αργά με 8 μποφόρ προς τη Λέσβο. Είχε πάνω 40 άτομα, 35 γυναίκες. Το λογικό θα ήταν όταν έχεις φουσκωτό με 8 μποφόρ, τα τουρκικά πλοία το έκαναν απάγιο μέχρι να φτάσει στα ελληνικά χωρικά ύδατα και μετά το άφησαν. Το λογικό ποιο θα ήταν, να βυθιζόταν όπως ήταν. Οπότε την άλλη μέρα, η άλλη μέρα ήταν η συνάντηση στην Πράγα, την άλλη μέρα θα βγει ο Ερντογάν και έλεγε η Ελλάδα έπνιξε 35 γυναίκες στο Αιγαίο. Το τρίτο ήταν αυτό το περίεργο περιστατικό με τους γυμνούς μετανάστες και πρόσφυγες. Τι είναι όλα αυτά? Όλα αυτά παίζουν επικοινωνιακά. Οπότε πιθανότατα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε επικοινωνιακά παιχνίδια αυτού του τύπου από την Τουρκία. Στο μεταναστευτικό, παράλληλα με τα άλλα τρία μέτωπα. Και όλα αυτά θα κινούνται ένα βήμα πριν από αυτό που θα λέμε παραβίαση διεθνούς δικαίου. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Αποστολάκη και δράτω με της ευκαιρίας να τον συγχαρώ για μια δήλωση που είχε κάνει όντας αρχηγός ΓΕΘΑ, νομίζω ήσασταν ακόμη τότε, στο οποίο είχε πει τι θα συνέβαινε αν οι Τούρκοι πατούσαν το πόδι τους σε Βραχονησίδα. Το έχουν καταγράψει και δεν πρόκειται να πατήσουν το πόδι τους σε Βραχονησίδα. Ούτε πρόκειται να παρεμποδίσουν με στρατιωτικά μέσα κάποιο πολεμικό μας πλοίο. Θα κάνουν κινήσεις που θα κινούνται στα όρια του διεθνούς δικαίου, διότι θέλουν εμείς να κάνουμε την πρώτη βίαιη κίνηση. Διότι ο στόχος τους είναι να μας πάνε σε διαπραγμάτευση εφόλης της ύλης. Όλα αυτά μέχρι τις εκλογές.
Υπάρχει, κύριε Έλλης, και τελειώνω, υπάρχει η φράση για τα ισπανικά πανδοχεία. Τα ισπανικά πανδοχεία ήταν γνωστά το 17ο, 18ο, 19ο αιώνα ως απίστευτα βρώμικα. Όποιος έμπαινε, λέει, μέσα σε ένα ισπανικό πανδοχείο, έβρισκε μέσα ό,τι είχαν αφήσει όλοι οι προηγούμενοι. Αυτό ισχύει για την τουρκική εξωτερική πολιτική. Δεν παίζει ρόλο εάν τη διεκδίκηση για την υφαλοκρηπίδα την έκαναν το 73-74 ο Ετσεβίτ, αργότερα ο Ντεμιρέλ, στη συνέχεια η Τσιλέρ το 1996, τώρα ο Ερντογάν. Όλα αυτά τα πράγματα μένουν στην τουρκική εξωτερική πολιτική όπως σε ένα τουρκικό πανδοχείο. Και θα τα χρησιμοποιήσουν όλοι οι επόμενοι. Επομένως, και να φύγει ο Ερντογάν από την εξουσία, είτε παραμείνει, η λογική, η στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας θα είναι πάνω στο τραπέζι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία ερώτηση στους δύο πολιτικούς μας και να ξεκινήσω από τον κύριο Αποστολάκη, του οποίου η γνώμη έχει μια ειδική βαρύτητα λόγω της προηγούμενης θέσης του και νομίζω αναγνωρίζει στην Ελλάδα ότι είναι και αυτοστηρίξη εξωματικής αντιπολίτευσης που έχει μια στάση εξαιρετικά σοβαρή. Και άρα θέλω να το ρωτήσω, πρώτον, επειδή ο κύριος Συρίγος αναφέρθηκε στη δήλωσή σας, να επιθυμίσω η δήλωσή του ως αρχηγός τότε των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, είχε πει ότι αν οι Τούρκοι πάνε σε μια βροχονησίδα θα την ισοπεδώσουμε. Εάν ισχύει αυτή η θέση του. Και δεύτερον, επειδή έχει γίνει αναφορά και από τον πρώην απεντέρας πρωθυπουργό στο μήνυμά του για την επέκταση τροφορικών υδάτων στα 12 μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο. Νομίζω το είπατε κι εσείς. Γιατί την ακούω και μπορούμε να το συζητήσουμε ως θέμα. Αλλά το ερώτησή μου είναι γιατί δεν έγινε κατά τη διακυβέρνηση χώρας επί ΣΥΡΙΖΑ. Ισοπαίδωση και 12 μίλια. Καταρχήν η ισοπαίδωση δεν προέκυψε η ανάγκη, αλλά ισχύει. Τουλάχιστον στις απόψεις τις δικές μου, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Τώρα για το θέμα των 12 μιλίων. Κοιτάξτε, είχε γίνει η προετοιμασία. Είχαν ήδη ετοιμαστεί οι χάρτες, είχαν ετοιμαστεί τα νομοσχέδια. Η κυβέρνηση, η τότε κυβέρνηση λέει ότι δεν πρόλαβε. Αλλά οι συγκυρίες και οι καταστάσεις είναι λίγο διαφορετικές. Τώρα η κατάσταση έτσι όπως έχει φτάσει, φαίνεται ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Γιατί υπάρχει ανάγκη να υπάρχει μια συνοχή στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Οι σύμμαχοί μας, ιδιαίτερα οι Αμερικάνοι και οι συμμετέχοντες στο ΝΑΤΟ, δεν θέλανε με τίποτα να δουν μια σύγκρουση στην περιοχή. Επομένως, οι δυνατότητες του Ερντογκάν να επιβάλλει τις θέσεις του με στρατηγικό τρόπο, θεωρώ ότι έχουν εξαφανιστεί. Συν το γεγονός ότι θεωρώ ότι δεν έχει νόημα πλέον να εμφανιζόμαστε και να παρακαλάμε να μας υποστηρίξουν οι άλλοι όταν εμείς οι ίδιοι δεν διεκδικούμε και δεν εφαρμόζουμε αυτά που μας δίνει σαν δικαίωμα το διεθνές δίκαιο. Ωραία, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν θέματα και κάθε φορά εμείς πρέπει να σκεφτόμαστε τι προβλήματα θα δημιουργήσουμε, γιατί ρίχνουμε λάδι στη φωτιά, γιατί να αυξήσουμε την ένταση. Ναι, αλλά έτσι νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι δεν πάμε σε καλό δρόμο. Επομένως, η εκτίμηση ότι αυτό το διάστημα και ειδικά αυτή την περίοδο είναι μια καλή συγκυρία να τεθεί αυτό το θέμα και η Ελλάδα να εξασκήσει το δικαίωμα που της δίνει το διεθνές δίκαιο στην αύξηση της αιγελίτητας δόνης στα 12 μίλια. Συν το γεγονός ότι δυστυχώς, όπως είπα και στην ομιλία μου, προσπαθούμε να λιγοστέψουμε και να παρακάμψουμε τις συνέπειες του τουρκολιβικού μνημονίου. Εδώ, με αυτή την κίνηση, νομίζω ότι γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή παρέμβαση. Φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσει και ο κύριος Συρίγος αυτό. Συν το γεγονός ότι βλέπετε αυτό που είπαμε, ότι η ΑΟΣ στη Λιβύη υπολογίζεται με τον τρόπο που θέλουν οι Τούρκοι. Εξαφανίζεται η Κρήτη από τη μέση και κρατάμε τη μέση γραμμή από τη Χερσαία Ελλάδα.
Επομένως, θεωρώ ότι έχω απαντήσει στην ερώτησή σας γιατί δεν έγινε τότε. Καταρχήν δεν υπήρχε η πίεση που υπάρχει τώρα, ούτε οι συγκυρίες θεωρώ ότι ήταν οι καλύτερες. Αλλά τέλος πάντων είχε ξεκινήσει και είχε φτάσει στο να γίνει. Ευχαριστώ. Κύριε Συρίγο, είστε εσείς κυβέρνηση. Έχουν οριμάσει συνθήκες, να το κάνουμε, να το κάνετε. Λοιπόν, είμαι από τους ελαχίστους, μαζί μάλλον έναν δύο που ένας μάλιστα βρίσκεται σε αυτή την αίθουσα, που εδώ και πολλά χρόνια λέμε πως το κύριο όπλο της Ελλάδος στο Αιγαίο σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές διαφορές είναι η αύξηση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτό δεν είναι μια περιστασιακή κίνηση που γίνεται ως απάντηση ή πείσμα σε κάτι άλλο. Μια στρατηγικού χαρακτήρα κίνηση. Αυτό σημαίνει ότι από την ώρα που την υιοθετούμε κινούμαστε στη λογική πρώτον να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες διεθνείς συμμαχίες με τα κράτη που χρησιμοποιούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Αιγαίο. Δηλαδή τα κράτη του Ευξήνου Πόντου και όλα τα άλλα κράτη που χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή σε μεγάλους αριθμούς το Αιγαίο. Το δεύτερο, να δούμε τι επηρεάζει πραγματικά τη διεθνή ναυσιπλοεία. Και να προχωρήσουμε σε μία κίνηση όταν θα έχουμε διασφαλίσει ότι θα έχουμε την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας. Υπενθυμίζω το εξής. Μια που έχουμε και το 1922 τώρα και τα 100 χρόνια. Η διαφορά του Βενιζέλου από τους αντιπάλους του ήταν ότι ο Βενιζέλος έλεγε ότι δεν θέλει να πολεμήσει κανέναν πόλεμο η Ελλάδα μόνη της. Η Ελλάδα πρέπει να έχει διεθνείς συμμάχους. Στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, το Μάιο του 2012, κριτικοί βουλευτές επέλεξαν να μπουν στην Ελληνική Βουλή, το Μάρτιο του 2012, κριτικοί βουλευτές επέλεξαν να μπουν στην Ελληνική Βουλή στην πρώτη συνεδρίαση. Ο Βενιζέλος, κριτικός όν, έβαλε τη χωροφυλακή και με ξυπολόγηση τους απόθησε. Γιατί? Διότι αν έμπαιναν οι κριτικοί βουλευτές μέσα στη Βουλή εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, θα γινόταν πόλεμος με την Τουρκία και η Ελλάδα θα ήταν μόνη της. Επέλεξε να μπει στον πόλεμο τον Οκτώβριο του 2012, μετά από μερικούς μήνες, διότι η Ελλάδα ήταν στο πλαίσιο μιας συμμαχίας. Στη Μικρά Ασία έστειλε τον ελληνικό στρατό πάλι στο πλαίσιο μιας συμμαχίας, όπου μας υποστήριζαν η Βρετανία αναφανδών, οι Γάλλοι σε μεγάλο βαθμό, οι Ιταλοί καθόλου. Όπου θα φτιαχνόταν και ένα δεύτερο συμμαχικό χριστιανικό κράτος στη Μικρά Ασία, η Αρμενία. Η λογική του ήταν πάντοτε, ό,τι κάνω, το κάνω στο πλαίσιο διεθνών συμμαχιών. Επομένως, η αύξηση των χωρικών υδάτων ευρύτερα είναι εξαιρετικά σημαντικό σημείο. Απαιτεί πολλή δουλειά, διεθνείς συμμαχίες και να σας πω και μια πολύ σύντομη ιστοριούλα. Μας την έχει πει ένας φίλος που ακόμη είναι εν ζωή. Αν είναι ωραία, να την ακούσω. Το 1988 είναι διδακτική. Το 1988 η ελληνική αντιπροσωπεία βρίσκεται η ελληνική αντιπροσωπεία για το δίκαιο της θάλασσας, για τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Είναι Οκτώβριος του 88. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι άρρωστος στο Χέρφιλ της Αγγλίας και μας πλησιάζουν οι Αμερικανοί και μας λένε να αυξήσουμε τα χωρικά μας ύδατα. Εσείς λέτε 12 μίλια, οι Τούρκοι λένε 6 μίλια, γιατί δεν το κάνετε 9 μίλια να τελειώσουμε. Κλασική αμερικανική λογική. Η ελληνική πλευρά ενημερώνει το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο Υπουργείο Εξωτερικών απαντάει και τι μας διασφαλίζει γι' αυτό. Και κατά τον μοναδικό επιζώντα της όλης υποθέσεως, ο οποίος όμως έχει και τα σχετικά τηλεγραφήματα, η απάντηση των Αμερικανών είναι ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς θα κάνουμε άσκηση με τον έκτο αμερικανικό στόλο στο Αιγαίο, όταν εσείς ανακοινώσετε αύξηση των χωρικών σας υδάτων στα 9 μίλια, εμείς θα ανακοινώσουμε ότι τραβιόμαστε και συνεχίζουμε την άσκηση πέραν των 9 μιλίων. Λογικό ακούγεται. Οι τότε αντικαταστάτες του Παπανδρέου έκριναν ότι αυτό ήταν παγίδα των Αμερικανών για να πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία. Διότι ως γνωστόν οι Αμερικανοί τι σκέφτονται από το πρωί ως το βράδυ, πώς θα κάνει η Ελλάδα πόλεμο με την Τουρκία. Και είπαν όχι, δεν πρόκειται να μπούμε στο παιχνίδι, στην παγίδα των Αμερικανών. Το λέω αυτό ως ένα ενδεικτικό σημείο, το οποίο πρέπει να έχουμε κατά νου. Αύξηση των χωρικών υδάτων, οι διεθνείς συμμαχίες, να δούμε από πού περνάει η διεθνής ναυσιπλοεία στο Αιγαίο, να αφήσουμε ανοιχτούς διάβλους κάποιους, ούτως ή άλλως και τώρα δύο ή ένας είναι ο κύριος διάβλος που χρησιμοποιούν άμα θέλουν
να πάνε από τα διεθνή ύδατα. Να δούμε τι διάβολους θα αφήσουμε και τι αντάλλαγμα θα πάρουμε για αυτούς τους διάβολους που θα αφήσουμε. Πολύ βασικό και αυτό. Βέβαια, όπως έχουν πει, νομίζω, εκπρόσωποι και των δύο μεγάλων κομμάτων, ενδεχομένως των περισσότερων, το δικό σου πόλεμο δεν θα τον πολεμήσει κάποιος άλλος. Άρα θα κληθείς ο ίδιος να υπερασπιστείς την όποια επιλογή σου, στην οποία συμφωνούμε, Ελλαδίτες και Κύπροι, για τα δικαιώματα βάσει του διεθνούς δικαίου. Τις συμμαχίες έχουμε κάνει και εγώ θεωρώ ότι είναι και μια πολύ θετική εξέλιξη τελευταία αυτή η δεκαετία και διακομματικά και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Παρατηρούμε μια προσέγγιση στρατηγική ενιαία με μικρές διαφορές, αλλά όλο αυτό το σκηνικό με την Αίγυπτο, Ελλάδα-Κύπρος, Αίγυπτος-Ισραήλ, έχει λειτουργήσει και νομίζω πλέον έχει παγιωθεί. Αλλά εάν φτάσουμε στη δύσκολη στιγμή, ενδεχομένως να έχεις πληροφορίες από κάποια χώρα που έχει δυνατότητες να σου δώσει, ναι. Αλλά νομίζω μέχρι εκεί, δεν νομίζω να υπάρξει, δηλαδή θα είναι τα δικά μας, η ισοπαίδωση αν χρειαστεί να γίνει, θα γίνει είτε από τα δικά μας F-16 και Ραφάλ, είτε από τους δικούς μας, στις δικές μας δυνάμεις. Οπότε, θέλω να πω, όπως είπα και στην αρχή και έτσι θα κλείσω, αναφερόμενος στους δύο υποψήφιους προέδρους, ωραίο είναι να ακούγονται όλες αυτές οι συζητήσεις, για να λύσει οι δικές μας εφημερίδες, οι κουβέντες, πολλές φορές είναι και δυναμικές. Αλλά τελικά ένας άνθρωπος κάποια στιγμή θα κλείσει την πόρτα, θα είναι μόνος του, θα μιλήσει με την ιστορία και θα πρέπει να πάρει μια απόφαση. Εκεί κρίνεται βέβαια και θα κριθεί και από την ιστορία. Απλά το λέω ότι δεν είναι εύκολες οι αποφάσεις. Μένουμε λοιπόν με τις θέσεις που εκφράσατε, διότι είναι πολύ κυβικά το περιστατικό. Θα ήθελα να ρωτήσετε, να δεχθούμε μια ερώτηση βεβαίως, δύο ερωτήσεις. Σερών, άκουσα και τον κύριο Τσίπρα, άκουσα και τον κύριο Αποστολάκη και τις τελευταίες απόψεις τους. Θέλω να δω πώς συμβαδίζει αυτή η αύξηση που ζητούν των 12 μιλίων εδώ και τώρα, των ναυτικών μιλίων των ελληνικών, με αφενός τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι στη θάλασσα δεν υπάρχουν σύνορα, την οποία την έκανε το 2015 από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αφετέρου στην καταψήφιση των αμυντικών δαπανών της χώρας, που γίνεται πάντοτε από το ΣΥΡΙΖΑ, σε αντίθεση σε ό,τι έτρατε το ΠΑΣΟΚ όταν ήταν αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ καταψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες, αλλά και στη δήλωση του ίδιου του κυρίου Αποστολάκη, ότι αν κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία, θα καταστραφεί η χώρα μας. Δηλαδή, δεν συμβαδίζουν οι πολεμικές ρητορικές εν ώψη εκλογών με όλες τις πάγιες απόψεις τους, ότι πρέπει να τα βρούμε την Τουρκία, δεν υπάρχουν σύνορα, όλα καλά και αγαπημένοι και μην τυχόν και κάνουμε πόλεμο μαζί τους, διότι θα βρούμε τον πελά μας. Ευχαριστώ. Πριν απαντήσει, προς Θεού η Ελλάδα, κανένα από τα δύο μεγάλα κόμματα και νομίζω καμία κυβέρνηση δεν εκπέμπει πολεμική ρητορική. Θέλω να πω, το λέω απλά γιατί μπορεί να είναι και ξένα μέσα. Η Ελλάδα είναι διεθνές δίκαιο, συζήτηση, διάλογος, αλλά είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας. Δεν εκπέμπουμε, δεν στέλνουμε μηνύματα πολεμικής ρητορικής. Ναύαρχε. Ευχαριστώ για την ερώτηση, κύριε Χαριτόπουλο. Για την πρώτη ερώτηση, για τη δήλωση που έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας στο «Δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα», δεν έχω να σας δώσω καμία απάντηση, ούτε ήμουν παρόν, ούτε την έχω ακούσει τη δήλωση, ούτε ξέρω υπό ποιες συνθήκες έγινε. Για το δεύτερο, που λέτε ότι δεν ψηφίστηκαν από την αντιπολίτευση οι δαπάνες για τις ένοπλες δυνάμεις, δεν είναι ακριβώς έτσι. Ψηφίστηκαν. Εκείνο που δεν ψηφίστηκε ήταν τα 6 τελευταία Ραφάλ, τα οποία ήρθαν με μια διαδικασία η οποία δεν ήταν η προβλεπόμενη. Συν το γεγονός ότι οι θέσεις ήταν για τις συμφωνίες. Σκεφτείτε καταρχήν ότι τη συμφωνία με τις ΗΠΑ στο μεγαλύτερο εδώ μέρος της έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι εγώ ήμουν ο χειριστής. Η συμφωνία έφτασε στο τέλος της από την προηγούμενη κυβέρνηση. Η αντίρρηση της αντιπολίτευσης ήταν ότι
δεν διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση όσα θα μπορούσε να διαπραγματευτεί υπογράφοντας αυτή τη συμφωνία. Τώρα, αν υπονοείται ότι επειδή έρχονται εκλογές, οι πολεμικές αρχές και οι πατριωτισμοί γίνονται για προεκλογικούς λόγους, δεν θα σας απαντήσω σε κάτι τέτοιο, γιατί δεν νομίζω, ούτε άφησα ποτέ περιθώρια εγώ, ειδικά στις δηλώσεις μου, ότι η Ελλάδα θα καταστραφεί. Το γεγονός ότι συνιστώ ψυχραιμία και ότι ένας πόλεμος δεν είναι καλός για κανένα, δεν σημαίνει ότι αν χρειαστεί, αυτό είμαι εγώ που λέω ότι αν χρειαστεί θα πρέπει να πολεμήσουμε, και μάλιστα και σήμερα σας είπα ότι θα πρέπει να είμαστε ακόμα και για αυτό το απίθανο ενδεχόμενο. Δεν δικαιολογείται λοιπόν μια τέτοια λογική. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, ένα πολύ μικρό σχόλιο. Με κάθε σεβασμό προς το πρόσωπο του κ. Αποστολάκη, το Δεκέμβριο πέρσι, επειδή ήμουν παρόν στη Βουλή, ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τις αμυντικές δαπάνες. Το λέω με τα βεβαιότητας. Ήμουν παρόν μέσα στην αίθουσα. Δύο μικρές ερωτήσεις απευθύνονται και στους δύο πολιτικούς μας. Επειδή βλέπω ότι περιγράφουμε πάρα πολύ ωραία όλα τα στάδια και σε ένα στάδιο σταματάμε, αυτό κάνουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή είδαμε μια πολύ ωραία ανασκόπηση όλων των προκλητικών τουρκικών τακτικών και στο διατάφτα έχουμε ένα θέμα. Ερώτηση συγκεκριμένη. Και εφόσον έχουμε περάσει από πολύμινες προκλητικές τουρκικές συμπεριφορές, βγαίνει ένα πλοίο και πηγαίνει στα 7,5-8 ναυτικά μίλια. Τι κάνουμε? Το ζήσαμε το 19. Ερευνητικό, χωρίς να κάνει. Το ζήσαμε αυτό το 19. Το ζουν πάμπολες φορές στα νησιά μας οι νησιώτες. Πώς αντιδρούμε και ποιο είναι το μήνυμα που δίνουμε όταν απλά το βλέπουμε? Η δεύτερη, κυρίως απευθύνεται σε εσάς κύριε Υπουργέ. Δεν εκπέμπουμε ένα αντιφατικό μήνυμα όταν, ενώ απαντάμε, ιδίως στο τελευταίο διάστημα, λεκτικά, πολύ σωστά στις τουρκικές παραβιάσεις, όταν στο διατάφτα κλείνουμε λέγοντας, αλλά εδώ είμαστε εμείς, τους ζητάμε να συζητήσουμε, αλλά δεν συζητούν. Δεν εκπέμπουμε ένα αντιφατικό μήνυμα? Ο κύριος Συρίγος. Λοιπόν, πολύ ωραίο αυτό που είπατε. Και εγώ όταν έκανα ετοίμαζα τα slide αυτά στο PowerPoint, σκεφτόμουν τι ωραία που τα περιγράφω. Στο διατάφτα τι κάνουμε? Εδώ και πάρα πολλούς αιώνες ο Νικολό Μακιαβέλη είχε πει στον ηγεμόνα του, του είχε δώσει μια συμβουλή. Του είχε πει να έχεις ισχυρό στρατό και ισχυρούς συμμάχους. Μόνο ισχυρό στρατό να έχεις, του λέει, χωρίς ισχυρούς συμμάχους, τα γειτονικά σου κράτη θα συνασπιστούν και θα συνοικήσουν. Μόνο ισχυρούς συμμάχους να έχεις, χωρίς ισχυρό στρατό, να ξέρεις ότι ένας από τους συμμάχους σου να παρασπονδύσει, σου κατέλαβε την πρωτεύουσά σου. Επομένως, βαδίζουμε στη λογική ισχυρό στρατός, ισχυρή σύμμαχη. Είμαστε σε ένα νησί το οποίο πλήρωσε την αποστρατικοποίηση. Σας θυμίζω ότι το 1964 ο Γιώργος Παπανδρέου είχε στείλει αυτό που ονομάζουμε μεραρχία, μια δύναμη 8.000 περίπου ανδρών, την οποία η Χούντα απέσυρε μετά τα επεισόδια στην Κοφίνου το Δεκέμβριο του 67 και Ιανουάριο του 68. Ήταν θέμα χρόνου πότε θα επενέβαιναν οι Τούρκοι. Συμπέρασμα. Συγγνώμη, πριν το συμπέρασμα. Τα τελευταία, από το 2010 και μετά, για αντικειμενικούς λόγους, το τονίζω αυτό, η Ελλάδα έμεινε πάρα πολύ πίσω στο θέμα τα εξοπλισμών. Είχαμε οπλικά συστήματα τα οποία σε μεγάλο βαθμό απαξιώνονταν,
διότι δεν είχαμε δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη, τα ανταλλακτικά, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και οφείλεται σε αντικειμενικούς λόγους. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια τεράστια προσπάθεια, ένα, αυτά τα οπλικά συστήματα που είχαμε να είναι πλήρως αποδοτικά όπως πρέπει και δεύτερον να έχουμε νέα οπλικά συστήματα τα οποία θα μας δώσουν δυνατότητα να σταθούμε απέναντι στην Τουρκία. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε αυτή τη φάση όπου επανεξοπλιζόμαστε και ο Θεός της Ελλάδος τα έφερε έτσι, τύφλωσε τον Ερντογάν, αγόρασε το σύστημα των S-400 και οι Αμερικανοί δύο χρόνια τώρα τον έχουν κόψει από οποιαδήποτε νέα αμυντικά συστήματα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε το περιθώριο να καλύψουμε το χαμένο έδαφος και αν τα πράγματα δείχνουν ότι θα πάνε έτσι όπως δείχνουν, να είμαστε ένα βήμα μπροστά από την Τουρκία. Έτσι τα βαδίζουμε. Η απάντηση είναι ναι, έτσι τα βαδίζουμε. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου από μωρό παιδί, μικρό παιδί, θυμάμαι ότι υπάρχει η τουρκική απειλή. Και γι' αυτό το λόγο δαπανούμε περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ακριβώς λόγω του ότι υπάρχει η τουρκική απειλή. Και το κάνουμε γιατί θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι. Επομένως, στο διατάφτα. Στο διατάφτα ξεκινούμε με τη λογική ισχυρού στρατού, δύο ισχυρών συμμάχων και κρατάω και μια παροιμία στο τέλος. Αυτή που λέει ότι ο λύκος έχει χοντρό το λαιμό του γιατί κάνει τις δουλειές μόνος του. Ας ξεκινήσουμε με τη λογική ότι στην κρίσιμη ώρα μάλλον θα είμαστε μόνοι μας και αν θέλουν κάποιοι να μας βοηθήσουν, καλώς να έρθουν. Αυτό κάνουμε. Τώρα, βγαίνει ένα ερευνητικό πλοίο και κάνει έρευνες στα 7,5 μίλια. Να θέσω ένα ρητορικό ερώτημα. Βγαίνει, ας υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει συμφωνία Ελλάδος-Ιταλίας στο Ιόνιο και βγαίνει ένα ερευνητικό πλοίο και κάνει έρευνες στα 7,5 μίλια από τη Ζάκυνθο. Ούτε έχουμε αυξήσει τα χωρικά μας τίδατα στα 12 μίλια στη Ζάκυνθο και βγαίνει και κάνει έρευνες στα 7,5 μίλια. Το βυθίζεις? Όχι. Προσέξτε, έρευνα σεισμογραφική. Γιατί δεν ήθιστε να το βυθίζεις, το σταματάς, δημιουργείς άλλα θέματα, πηγαίνεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας, δεν το βυθίζεις. Εκεί βασίζεται η Τουρκία με τις προκλητικές της κινήσεις. Κάνει κινήσεις που είναι στα όρια του διεθνούς δικαίου. Η εκτίμησή μου είναι ότι ούτε θα πάει πάνω σε βραχονισίδα, ούτε θα σταματήσει πολεμικό πλοίο, ούτε θα μπει στην οριοθετημένη περιοχή μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Θα επιλέξει άλλες περιοχές όπου η δράση της θα ενοχλεί πάρα πολύ, αλλά η απάντηση δεν θα είναι «το βυθίζω». Θα είναι «πηγαίνω στο Συμβούλιο Ασφαλείας, πηγαίνω κάπου αλλού». Τώρα, για το αντιφατικό μήνυμα. Δεν μπορείς να λες μόνον εξοπλίζουμε, αυτό το κάνεις. Δεν μπορείς να λες μόνον διεθνείς συμμαχίες, αυτό το κάνεις. Παρένθεση να πω κάτι για τις διεθνείς συμμαχίες και τη σημασία τους. Έχει περάσει απαρατήρητο ότι την προηγούμενη εβδομάδα το Συμβούλιο Ασφαλείας πέρασε ένα ψήφισμα στο οποίο λέει στο σημείο 6 ότι η λιβική κυβέρνηση δεν έχει δυνατότητα να περνάει αποφάσεις που θα δεσμεύουν μακροπρόθεσμα τη χώρα. Αυτό, όποιος το διαβάζει, φωτογραφίζει τι έχει συμβεί με την Τουρκία και τη Λιβύη και κόβει την προοπτική της Τουρκίας να παίξει με τη Λιβύη σε αυτό το θέμα. Είναι 100% επιτυχία της ελληνικής διπλωματίας. Και πέρασε ομόφωνα. Αυτή είναι η σημασία των διεθνών συμμαχιών. Τώρα, για το αντιφατικό μήνυμα. Δεν μπορείς να λες μόνο να εξοπλίζομαι. Πρέπει να καταλήγεις και σε ένα διατάφτα. Και το διατάφτα είναι προφανώς θέλουμε να συζητήσουμε. Προσέξτε όμως. Τι συζητάμε. Το λέω αυτό διότι πολλοί καλοί την πίστη λένε έλα να τα συζητήσουμε όλα. Δεν μπορείς να συζητήσεις εάν η Λέσβος είναι ελληνική ή τουρκική. Δεν μπορείς να συζητήσεις εάν θα αποστρατικοποιήσεις τα νησιά σου ή όχι. Έχουμε το παράδειγμα της Κύπρου. Μοναδικό θέμα προς συζήτηση είναι η οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η απόφαση ξεκίνησε το 1974 και την ακολούθησαν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις έκτοτε. Επομένως, παίρνεις τα μέτρα σου και τους καλείς για διάλογο με αυτή την ατζέντα που σας όρισαμε. On that note που λένε οι Αγγλοσάξονες, πρώτα θέλω να συγχαρώ το συνεδρίο, διότι δεν είναι πολλές οι περιπτώσεις, πολλά τα συνέδρια, όπου τρεις πρώην πρωθυπουργοί στέλνουν έστω και
σε εικόνα μήνυμα. Αυτό νομίζω κάτι λέει για την... Το μοναδικό, νομίζω, ναι, δεν... Και είναι και οι τελευταίοι τρεις πρωθυπουργοί, πριν τον νυν, αλλά οι προηγούμενοι, με μια μικρή εξαίρεση για τον κύριο Παπαδήμα, που ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση, όλα τα κόμματα, ας πούμε αριστερά, κέντρο, δεξιά, τα τελευταία 10 χρόνια. Νομίζω αυτό έχει τη σημασία του. Με αυτή την επισήμανση σας ευχαριστώ και θα ξεκινήσει άμεσα ή σε λίγο η επόμενη ενότητα.